10 σπίτια στο Σφυρί προσπαθούν να βγάλουν και πάλι οι τράπεζες. Πρόκειται για 10 πληστηριασμούς πρώτων κατοικιών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις πληροφορίες. Είναι δίκαιο το αίτημα να απαγορευτούν εντελώς πλέον οι πληστηριασμοί, γιατί δεν μπορεί στα χρόνια της κρίσης άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε αδυναμία να πεταχτούν στο δρόμο. Άνθρωποι οι οποίοι πήραν στεγαστικά δεν μπορούν αυτή τη στιγμή όχι τα στεγαστικά αλλά απλές καταναλωτικές τους ανάγκες να ικανοποιήσουν. Δεν έχουν ρεύμα, δεν έχουν βασικές ανάγκες που έχει ο σύγχρονος άνθρωπος στον 21ο αιώνα. Άρα ο θεσμός, ο ίδιος ο θεσμός των πληστηριασμών πρέπει να καταργηθεί, ειδικά όταν αφορά την πρώτη κατοικία. Στις 3.30 το μεσημέρι της Τετάρτης έχει προγραμματιστεί νέα κινητοποίηση στο Ειρηνοδικείο της Πάτρας για την αποτροπή των πληστηριασμών. Εμείς αυτοί οι 7 φορείς που ξεκινήσαμε να αποκλείουμε την αίθουσα των πληστηριασμών θα συνεχίσουμε και αυτήν την Τετάρτη να το κάνουμε. Όσο δεν ψηφίζεται ο νόμος που να απαγορεύει να μην επιτρέπει τους πληστηριασμούς, εμείς θα είμαστε εκεί ώστε κανένας τραπεζίτης και άλλη επιτίδη να μην μπορέσει να βάλει στο χέρι περιουσίες, πρώτες κατοικίες, επαγγελματικές στέγες ανθρώπων που βρίσκονται σε αδυναμία να αποπληρώσουν. Καλούμε την κυβέρνηση να καταθέσει το νομοσχέδιο και να δώσει μια οριστική λύση σε αυτό το απίστευτα μεγάλο και διευρυμένο πρόβλημα. Πληστηριασμοί έχουν προγραμματιστεί όμως και στην πόλη του Αιγαίου και του Μεσολογγίου, όπου και εκεί προγραμματίζονται ανάλογες κινητοποιήσεις από πολίτες και φορείς για να προστατεύσουν τις περιουσίες των πολιτών. Αν υπάρχει μία λέξη που μπορεί να περιγράψει την κατάσταση των ανθρώπων που έρχονται στην Εκπιζώ, είναι απελπισία και οργή. Απελπισία για την κατάσταση που έφεραν αυτούς τους ανθρώπους χωρίς τη θέλησή τους οι πολιτικές αποφάσεις και οργή φυσικά και για αυτούς που είναι υπεύθυνοι για αυτό που έχει γίνει, αλλά θα μεγαλώσει αυτή η οργή αν δεν δοθεί και μια δίκαιη λύση και οριστική στο ζήτημα. Και η οριστική λύση είναι οι διαγραφές χρεών, είναι η πληρωμή μόνο των αντικειμενικών αξιών ανάλογα με τις δυνατότητες του καθενός, φυσικά σε νέες, σημερινές, πραγματικές αντικειμενικές αξίες.